Ιταλίας δύο δυσκολίες λειτουργεί η Διεύθυνση Μεταφορών Ηρακλείου, καθώς οι υπάλληλοι βλέπουν την υπηρεσία να ερημώνει από προσωπικό και τους φακέλους σε εκκρεμότητα να γίνονται βουνό. Ο προϊστάμενος του τμήματος αδειών οδήγησης υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή, ενώ και η περιφέρεια Κρήτης δεν κρύβει το γεγονός ότι υπάρχει έντονη υποστελέχωση. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να δηλώσει την παραίτησή του μετά από κάποια χρόνια στη θέση του προϊσταμένου, διότι δεν μπορεί πλέον, να ανταπεξέλθει στο φόρτο εργασίας. Η οποία δεν έγινε αποδεκτή, διότι ο κ. Καλαϊτζάκης είναι ένα στέλεχος πάνω στο οποίο εμείς ως περιφέρεια και γενικά η εμπειρία του και οι γνώσεις του είναι απαραίτητα όλα αυτά για την λειτουργία της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας του μηχανολογικού είναι οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών στο Ηράκλειο να βρίσκονται στα κάγκελα. Καταθέτουν μεν τους φακέλους με τα δελτία εκπαίδευσης εξέτασης υποψήφιων οδηγών στην υπηρεσία, αλλά οι καθυστερήσεις, όπως περιγράφουν, είναι δραματικές. Τη στιγμή που θα μπει ο μαθητής μέσα στη σχολή μας, μέχρι να πάρει την καρτέλα του, περίπου ένα μήνα κάνει να βγει το ΔΕΕ. Μας δώσαν το δικαίωμα και πήγαμε φακέλους. 6 Νοεμβρίου. Ξέρετε πότε πήραμε τα δελτία εκπαίδευσης? Ιανουάριο. Από τη μία πλευρά οι οργισμένοι πολίτες που θέλουν να βγάλουν δίπλωμα αλλά δεν μπορούν και από την άλλη οι σχολές οδήγησης που μένουν χωρίς εισόδημα συνθέτουν το σκηνικό του παραλόγου που περιγράφουν οι εκπαιδευτές. Μάλιστα όταν πρόκειται για την ανάγκη επαγγελματικού διπλώματος, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές με τουριστικά λεωφορεία που εξυπηρετούν τον κόσμο που έρχονται για τις διακοπές τους, για τις εκδρομές τους. Υπάρχουν και οι μεταφορικές, με τα φορτηγά, τα εμπορεύματα, μεταφορές ξενοδοχεία που ανοίγουν και είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που μπορεί να υπάρξει. Τις δυσκολίες και τα εμπόδια αναγνωρίζει απόλυτα ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, σύμφωνα με τον οποίο συνταξιοδοτήσεις και κινητικότητα οδήγησαν στα προβλήματα της υπηρεσίας, ενώ υπόσχεται ενίσχυση προσωπικού. Έχουμε το τελευταίο διάστημα μετακινήσει από άλλες υπηρεσίες δύο υπαλλήλους και επίσης στο αμέσως επόμενο διάστημα, τον επόμενο μήνα, θα προβούμε σε προσλήψεις 4-5 στελεχών που θα ενισχύσουμε το διοικητικό προσωπικό της υπηρεσίας. Οι εκπαιδευτές πάντως εμφανίζονται έτοιμοι ακόμα και για κινητοποιήσεις.